Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα σύντομα θα λάβει την κρίσιμη δόση που θα την βοηθήσει να καλύψει τις οφειλές της, να ανακεφαλοποιήσει τις τραπεζές της και να απομακρύνει οριστικά τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στο συνέδριο της International Herald Tribune. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα σύντομα θα λάβει την κρίσιμη δόση που θα την βοηθήσει να καλύψει τις οφειλές της, να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της και να απομακρύνει οριστικά τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της International Herald Tribune. Τώρα ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, να κινηθούμε μπροστά, να δούμε πώς θα διορθώσουμε τα λάθη και πώς θα τα αποφύγουμε στο μέλλον. Πρώτη πρόκληση. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Το να αναξιοποιεί το πλούτο και τα ανεκμετάλλευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα μας. Και όταν λέω να τα συνειδητοποιήσουμε όλοι, εννοώ πρώτα εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Και φυσικά όλος ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά πρώτα εμείς. Διότι η Ελλάδα, πιστέψτε με, δεν είναι φτωχή. Είναι μια πλούσια χώρα, πλούσια από κάθε άποψη, που όμως δεν μπόρεσε ως τώρα να αξιοποιήσει τον πλούτο της. Έχουμε φυσικούς πόρους, ορυκτό πλούτο, ενεργειακά αποθέματα. Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι παρά τις δυσκολίες που παραμένουν, τα χειρότερα έχουν περάσει. Επανέλαβε ότι τα επικείμενα μέτρα λιτότητας θα είναι και τα τελευταία, ενώ τόνισε ότι η ελληνική επιτυχία θα είναι και ευρωπαϊκή. Προσδιορίσε την αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας ως το κυρίαρχο στοίχημα και υπογράμμισε ότι σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα δεν θα είναι μια σύγχρονη τραγωδία, αλλά μια θεαματική περίπτωση επιτυχίας. Εξαιρετικά δύσκολο πάντως φαίνεται να κλείσει το πακέτο μέτρων έως τη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη. Όπως επισήμανε υψηλόβαθμος τέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας συνάντησης των επικεφαλής της Τρόικας χθες διαδοχικά με τους Υπουργούς Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, η κυβέρνηση, προκειμένου να λάβει την έγκριση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, προσανατολίζεται σε ένα έκτακτο Eurogroup στο τέλος Οκτωβρίου ή στο Τακτικό Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών στις 12 Νοεμβρίου. Σε απεργιακό κλειό η χώρα λόγω των κινητοποιήσεων διαφόρων κλάδων για τα προωθούμενα μέτρα. Σε απεργιακό κλειό η χώρα λόγω των κινητοποιήσεων διαφόρων κλάδων για τα προωθούμενα μέτρα. Την Τετάρτη απέχουν από τα καθήκοντά τους νοσοκομιακοί γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι θα κάνουν και τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, με εξαίρεση τη δημοσιογραφική κάλυψη των απεργιακών εκδηλώσεων και των ετοιμάτων της απεργίας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφάσισε η αποχή των δικηγόρων να διαρκέσει 3 ημέρες έως και την Παρασκευή. Για την Πέμπτη εξήγηλαν 24ωρη γενική απεργία η ΓΕΣΕΑ και η ΑΔΔ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην οποία παίρνουν μέρος ομοσπονδίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων τραπεζοϊπάλληλοι, εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, σε ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Την Πέμπτη η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 στο πεδίο του Άρεως. Λόγω της πανεργατικής απεργίας αναμένεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΕΚΟ, στα αεροδρόμια καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλειστά θα είναι επίσης με απόφαση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου τα εμπορικά καταστήματα. Επίσης, η ΓΕΣΕΒΕ συμμετέχει στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της Πέμπτης, καλώντας όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να κλείσουν τις επιχειρήσεις και τα καταστήματά τους. Κλειστά θα είναι την Πέμπτη και τα περίπτερα και η συγκέντρωση των περιπτεριούχων θα γίνει στις 12 στην πλατεία Κοραίτη. Συμμετοχή τους στη γενική απεργία της Πέμπτης με στάση εργασίας από τις 5 έως τις 9 το πρωί, ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων έγινε τη Δευτέρα μεγάλη σύσκεψη των φορέων του Ναυπλίου. Αποφασίστηκε καθολική συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης, συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Δημαρχείου και πιο πριν προσυγκεντρώσεις στο ΚΕΜΚ και το νοσοκομείο. Είχαμε ομόφωνη απόφαση όσο αφορά την απεργιακή κινητοποίηση. Ήταν όλοι οι φορείς και σχεδιάσαμε πώς θα... τι θα γίνει στις 18 του Οκτώβρη και ημέρα Πέμπτη. Απεργιακή κινητοποίηση λοιπόν, όλα τα μαγαζιά κλειστά, καλούμε τους επαγγελματίες βιοτέχνες εμπόρους, όλες τις κοινωνικές ομάδες, τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργάτες, να παρευρεθούν στην κεντρική συγκέντρωση στις 18 Οκτώβρη στην πλατεία του Δημαρχείου, στο Ναύπλιο, 11 η ώρα. Όμως, πιο μπροστά έχουμε άλλες δύο προσυγκεντρώσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα που αφορά το Ναύπλιο. Την υποβάθμιση της πόλεως με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν όσο αφορά το ΚΕΜ που θέλουν να το κλείσουν και την υποβάθμιση του νοσοκομείου Ναυπλίων. Άρα εμείς
9.30 ώρα το πρωί θα βρεθούμε μπροστά στην πύλη του στρατοπέδου. Θα τιμήσουμε την παρουσία μας στον Ζεσιμόπουλο, τον αντισταγματάρχη Ζεσιμόπουλο. Θα δώσουμε ένα ψήφισμα στο διοικητή του στρατοπέδου. Φεύγοντας από εκεί θα κατέβουμε την Ασκληπιού και θα σταματήσουμε στο νοσοκομείο ώστε να διαδηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι προς την κατεύθυνση τόσο την υποβάθμιση του νοσοκομείου αλλά και γενικότερα το κλείσιμο του νοσοκομείου, και μετά από εκεί θα κατευθυνθούμε στην κεντρική μας συγκέντρωση που θα είναι στην πλατεία του Δημαρχείου και καλούμε όλους, μα όλους, όλο τον κόσμο προς όλες τις κατευθύνσεις αναφέρομαι, σε όλες τις συγκεντρώσεις να παρευρεθούν, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντικά ζητήματα, τόσο για τα δύο που προανέφερα, το ΚΕΜΒ και το νοσοκομείο, αλλά και το δεύτερο που πάνε να μας βάλουν ζητήματα εξαθλίωσης πλέον του λαού. Δεν το αντέχουμε άλλο, θα του στείλουμε ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και θα πρέπει και σε αυτά τα ζητήματα να αναφερθούν και οι βουλευτές του νομού τι πρόσδοκο να κάνουν εάν θα ψηφίσουν αυτά τα μέτρα που τέλος πάντων ο λαός δεν τα θέλει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου συνεδρίασε στην Κόρινθο και αποφάσισε ομόφωνα να πάρει μέρος στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία και καλεί τους εμπορικούς συλλόγους μέλη της να συμμετάσχουν. Εδώ και αρκετό καιρό θα έλεγα, τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου έχουν γιγαντωθεί και αυτό από τις κακές μέχρι σήμερα πολιτικές όλων των κυβερνήσεων οι οποίοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα και βέβαια από τα λάθη, τα πολλά λάθη των πολιτικών προσώπων τα οποία δυστυχώς εμείς ψηφίζουμε, εμείς βγάζουμε στο κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς όμως εκεί που πάνε ξεχνούν πίσω τους τις μικρές κοινωνίες, ξεχνούν τον κόσμο, τον απλό πολίτη, και έτσι λοιπόν βλέπουμε καθημερινά να ψηφίζουν και να προτείνουν πράγματα τα οποία είναι εις βάρος και του εμπόρου και του συνταξιούχου και του ιδιωτικού υπαλλήλου και του δημοσίου υπαλλήλου. Έτσι λοιπόν και εμείς, σαν Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, την προηγούμενη Κυριακή στην Κόρινθο, όπου συνεδριάσαμε, αποφασίσαμε να προτείνουμε στους εμπορικούς συλλόγους να κατέβουν στην απεργία στις 18 Οκτωβρίου, όλοι μαζί, σύσσωμοι, με τα περισσότερα σωματεία, αν είναι δυνατόν, μαζί. Θα έλεγα ακόμα και οι συνταξιούχοι του δημοσίου και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι υπάλληλοι. Και λυπάμαι που βλέπω να αναρτώνται πανό με κομματικές ταμπέλες και να διαχωρίζεται όλος ο αγώνας αυτός που πρέπει να γίνει για τα προβλήματα είναι ενιαία και δεν έχουν επάνω κομματικές ταμπέλες ούτε σημαίες. Λοιπόν, να διασπάται αυτό το σύστημα και να ξεχωρίζει και να κάνει ο καθένας ξεχωριστά συγκεντρώσεις. Πιστεύω όμως ότι οι πολιτικοί μας θα τα ακούσουν. Εγώ προτείνω οι πολιτικοί κάθε νομό να βγουν εκτός νόμου και να μην ζητηθούν, να μην καλεστούν σε καμία εκδήλωση των επαγγελματιών, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον δεν πάει άλλο. Η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να δεχτεί άλλες επιθέσεις. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάρα πολλές, όπως βλέπετε, κλείνουν, και όχι μόνο στον Ναύπλιο, σε όλες τις πόλεις και όπου συζητάμε. Δυστυχώς υπάρχει και χειρότερα ακόμα, θα έλεγα, από την στον Ναύπλιο. Όμως και εδώ το κλείσιμο των καταστημάτων είναι, θα έλεγα, συνεχόμενο. Εμείς τους καλούμε όλους, και βέβαια το κάλεσμα γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, να έρθουν κοντά στους συλλόγους, να διαμαρτυρηθούν ήπια, όμορφα, και να δώσουν ένα μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, δεν πάει άλλο, και από το θέμα το φορολογικό και το θέμα το ασφαλιστικό και για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος. Και ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Εμπορικών Καταστημάτων Άργους συμμετέχει στην απεργία της Πέμπτης και καλεί τους εμπόρους μέλη του να κλείσουν τα καταστήματά τους. Επίσης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα βάλει πούλμαν για να πάνε στην κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα. Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, συμφωνήσαμε και εμείς να συμμετέχουμε στην απεργία της 18 του μηνός, ημέρα Πέμπτη. Μάλιστα, έχουμε αποφασίσει όσοι από τους συναδέλφους θέλουν, με λεωφορεία δικά μας, του Συλλόγου, να πάμε να παραβρεθούμε στην Αθήνα, στα κεντρικά κτίρια της Μητροπόλεως που είναι της ΕΣΕ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να εξηγήσω με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση, ενώ βλέπετε ότι γίνεται, τα καταστήματα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, η όλη κατάσταση τους είναι γνωστή, παρόλα τα αυτά συνεχίζουν, αντί να φτιάξουν ένα φορολογικό το οποίο θα είναι πιο χαλαρό, πιο ήπιο, και να μπορεί να ανταπεξέλθουμε στις σημερινές συνθήκες της κρίσης. Αντιθέτως, φτιάχνουν ένα φορολογικό το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό,
Και αυτό μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια μια ώρα γρηγορότερα να κλείσουμε. Ήδη ήμασταν σε κατάσταση φτώχευσης εντός εισαγωγικών και εντός και εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή, θέλω να πω, προσπαθεί η κυβέρνηση να μην βρεθούμε σαν κράτος σε φτώχευση. Όμως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι ήδη βρίσκονται σε κατάσταση φτώχευσης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η διαφορά. Όταν οι πολίτες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, όταν στο δημόσιο αρκετοί πάλι έχουν χάσει αρκετό ποσοστό του μισθού τους, χάνουν τα δώρα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που περιμένουμε από τους υπολείπους να πάνε καλά για να μπορέσουν να δουλέψουμε και εμείς, να αποδώσουμε αυτά που εισπράττουν και στα καταστήματα. Γιατί είναι αυτό που λέμε, όλοι είμαστε μια αλυσίδα και το ένα χέρι νύβει το άλλο, πώς το λέει η παροιμία, να το φέρουμε και θέμα παροιμίας. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό θέλω να μας πάνε στο 35%. Εμείς πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε στην αγορά, εφόσον καταργούν όλα τις φορολαπαλλαγές, θα έπρεπε τουλάχιστον να μας φορολογήσουν 15, το πολύ βία 20. Αυτή είναι η πρότασή μας για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να μην μείνουμε άνεργοι και εμείς και όσοι απασχολούν εμάς προσωπικό, που πολύ ελάχιστα πλέον απασχολούν προσωπικό. Όλα είναι πλέον προσωπικές επιχειρήσεις. Θέλω να σταθώ και λίγο. Όπως θυμάστε, είχαμε στείλει κάποιες προτάσεις στους τοπικούς βουλευτές με θέματα που απασχολούν το εμπόριο γενικότερα, όχι μόνο της περιοχής Άργους Ναφλίου, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, εν ολίγης, ο ένας εκ των βουλευτών, ο κύριος Μανιάτης, έκανε κάποιες επερωτήσεις από αυτά τα θέματα στη Βουλή. Από αυτά τα θέματα μας απάντησε με το τι υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, μας ενημέρωσε για τους νόμους που υπάρχουν. Αυτά τα γνωρίζουμε. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτά τα θέματα τα ξέρουμε. Τους νόμους γνωρίζουμε. Εμείς ζητούσαμε από αυτούς τους νόμους να βελτιωθεί η κατάστασή μας. Άρα, με λίγα λόγια, που είστε και κυβέρνηση, δεν είστε αντιπολίτευση, δεν καταφέρατε τελώς τίποτα. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια, βέβαια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Από μηδέν. Εμείς περιμέναμε καλύτερα πράγματα από τους βουλευτές του νομού, να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον. Παρά τα αυτά, δεν είδαμε προσπάθειες καλύτερες από αυτές που δείξατε. Αυτά ήθελα να πω. Καλό τα μέλη την ημέρα αυτή, την Πέμπτη, δηλαδή στις 18 του μηνός, όλα να κλείσουν τα καταστήματά τους. Όσοι έρθουν στην Αθήνα με το λεωφορείο, θα τους ορίσουμε ακριβώς σημείο συνάντησης. Οι υπόλοιποι θα συναντηθούμε σε 9 η ώρα στα γραφεία του Συλλόγου, που είναι απέναντι από το επιμελητήριο, στις 9 η ώρα. Είναι Κορίνθου 40. Δεν αρκεί μια μέρα απεργία και πορεία. Η λύση είναι στάση πληρωμών από όλους μας, δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, Τέλης Καλής. Για ακόμη μια φορά, δυστυχώς, το συνδικαλιστικό κίνημα αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά. Δεν αρκούν, κύριε Στεφανή, οι αντιδράσεις του να καλούμε τον κόσμο απλά και μόνο να κλείσει για μια μέρα και να κάνει μια πορεία από την Κάνικο στο Σύνταγμα. Αυτά είναι παροχημένες κινήσεις άλλων εποχών. Και δυστυχώς ο κρατικοδίαιτος και ο κομματικός συνδικαλισμός στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Τίποτα παραπάνω. Τα δικά μας μέλη αλλά και οι έμποροι όλης της Πελοποννήσου και όλης της Κορινθίας έχουν αγανακτήσει πλέον με το να ακούνε απλά και μόνο να κλείσουμε τα καταστήματά μας. Άλλες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν πια. Και η λύση είναι μόνο και μόνο μία. Αυτή είναι η στάση πληρωμών από όλους μας. Και όχι η στάση πληρωμών έτσι όπως είχε ξεκινήσει σαν κίνημα, αλλά πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε. Γιατί θα σας ρωτήσω ένα πράγμα και μόνο. Τι έχει κάνει η συνδικαλιστική μας ηγεσία στα δύο μνημόνια? Τι ακριβώς έχει κάνει? Τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα όταν αποφάσισαν να μας καταργήσουν το αφορολόγητο και όταν αποφάσισαν να εξαφανίσουν τον έμπορο από προσώπου γης? Όλο αυτό το διάστημα εδώ και αρκετά χρόνια πλέον που ζούμε μια μνημονιακή κατάσταση, ο συνδικαλισμός το μόνο που έχει να απαντήσει είναι να κάνουμε μια πορεία και να κλείσουμε τα καταστήματά μας. Εμείς βγάλαμε ήδη μια απόφαση, όπως και την προηγούμενη φορά, τα μέλη μας θα πράξουν κατά συνείδηση. Όποιος θέλει και θεωρεί ότι αυτό είναι η απάντηση στο όλο πρόβλημα, ας κλείσει το κατάστημά του. Εμείς όμως η λύση και η πρότασή μας και προς τη ΓΕΣΕΒΕ και προς τα συνδικαλιστικά μας όργανα στην Κορινθία είναι μία και μοναδική. Αν πράγματι θέλετε να τσακίσουμε όλες αυτές τις ιστορίες, μόνο μία υπόθεση υπάρχει.
να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε το ΤΕΒΕ, να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χαράτσα και να σταματήσουμε να πληρώνουμε το οτιδήποτε έρχεται σε κάθε υπουργό. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλουν είναι να εξοντώσουν πραγματικά τους εμπόρους που κατάφεραν να ζήσουν και να επιβιώσουν εδώ και τρεις γενιές. Τι απάντηση μπορεί να δώσει το συνδικαλιστικό κίνημα στους 3.500 αυτοκτονούντες? Τι απάντηση μπορεί να δώσει στους πολύτεχνους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή να δώσουν φαΐ στα παιδιά τους? Τι απάντηση μπορεί να δώσει στους συνταξιούχους που αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν? Τι απάντηση μπορεί να δώσει στους αγρότες που αυτή τη στιγμή φυτοζωούν ύστερα και από την πώληση της αγροτικής τράπεζας? Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι δικοί μας συνδικαλιστές αλλά και οι υπόλοιποι είναι πλέον να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Όχι μόνο ΑΔΔ και ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και αγροτικός κόσμος. Όλοι μαζί, πανελλαδικά, μία δύναμη, μία γροθιά απέναντι σε ένα κατεστημένο το οποίο θέλει να μας αφανίσει. Τίποτα άλλο. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις διαβουλεύσεις με την Τρόικα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, παρά την εμπλοκή που διαπιστώθηκε, καθώς η Τρόικα απαιτεί να απομακρυνθούν αμέσως 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το Υπουργείο αντιπροτείνει την απομάκρυνση επίορκων και ακατάλληλων υπαλλήλων και την ένταξη σε διαθεσιμότητα 5.000. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις διαβουλεύσεις με την Τρόικα σχετικά με την διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, παρά την εμπλοκή που διαπιστώθηκε, καθώς η Τρόικα απαιτεί να απομακρυνθούν αμέσως 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το Υπουργείο αντιπροτείνει την απομάκρυνση επίορκων και ακατάλληλων υπαλλήλων και την ένταξη σε διαθεσιμότητα 5.000. Και μπορεί η Τρόικα να εμένει στη θέση της να γνωρίζει επακριβώς τον αριθμό των υπαλλήλων του δημοσίου που θα αποχωρήσουν μέσα στο 2012, την υπηρεσία από την οποία θα αποχωρήσουν, καθώς και το δημοσιονομικό όφελος ανά υπάλληλο. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν πιστεί ότι οι αποχωρήσεις πρέπει να προέλθουν από τις δεξαμενές που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός, δηλαδή επίορκους κοπανατζίδες και αποδεδειγμένα ακατάλληλους υπαλλήλους. Η συζήτηση προχωρά, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί θετικά, δήλωσε ο Αντώνης Μανιτάκης μετά τη συνάντηση χθες με την Τρόικα. Ενώ χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση συνεργάτη του που υποστήριξε ότι πλέον γίνεται επεξεργασία ενός κειμένου συμφωνίας με τους εκπροσώπους των δανειστών. Πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο μουσικό διαγωνισμό στον Ναυπλιώτη Γιώργο Γαλανόπουλο και το συγκρότημά του. Το τραγούδι με τίτλο Το Φιλί Όλου του Κόσμου θα ηχογραφήσει τις επόμενες ημέρες η εταιρεία Spice. Ξεχωριστή διάκριση στον πανελλήνιο διαγωνισμό για νέους ερμηνευτές συνθέτες της δισκογραφικής εταιρείας Spicy ήταν το πρώτο βραβείο που απέσπασε το συγκρότημα Γιώργος Γαλανόπουλος and the Band με το τραγούδι Το Φιλί Όλου του Κόσμου. Η ανάδειξη του νικητή από την τελική δεκάδα βασίστηκε στη γνώμη της Κριτικής Επιτροπής και στην ψηφοφορία του κοινού μέσω Facebook με τη συμμετοχή χιλιάδων φίλων της μουσικής. Το βράδυ του Σαββάτου στο Athens Metro Mall έγινε η βράβευση του συγκροτήματος από τη δημοφιλή ερμηνεύτρια Έλλη Κοκκίνου, ενώ η εκδήλωση καλύφθηκε από το διαδίκτυο και το ραδιοσταθμό Δρόμος FM σε ζωντανή μετάδοση. Το συγκρότημα αποτελείται από τους Γιώργο Γαλανόπουλο, Ανδρέα Μπογά, Αλέξανδρο Μαραγκό, Σπύρο Πούλο και Γιώργο Νικολαίδη. Τις επόμενες ημέρες η εταιρεία Spicy θα ηχογραφεί στα δικά της στούντιο το τραγούδι που απέσπασε το βραβείο, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλα τραγούδια που ήδη έχουν ετοιμάσει ο Γιώργος Γαλανόπουλος και οι φίλοι του. Να δω λίγο. Όταν νιώθεις λύψη είτε μοναξιά, όταν όλα σβήνουν κάμια ελπίδα πια, μες στα όνειρα σαν να του πουθενά. Σε χάνω μα σε αισθάνομαι κοντά. Πίστεψέ με και δώσ' μου το φιλί όλου του κόσμου όταν κρύβεσαι στην αγκαλιά μου. Μα σ' αγαπώ, τώρα το ξέρει και η καρδιά μου.
μου. Μα σ' αγαπώ, τώρα το ξέρει και η καρδιά μου. Πίστεψέ με και δώσ' μου το φιλιόλου του κόσμου όταν μίλεσαι στην αγκαλιά μου. Μα σ' αγαπώ, τώρα το ξέρει. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στο τοπικό ποδόσφαιρο, στην Α1 κατηγορία, την κούρσα οδηγούν τρεις ομάδες, ο Τριζινιακός, τα Δίδυμα και η Κοιλάδα, ενώ στην Α2 κατηγορία, στην πρώτη θέση, στον πρώτο όμιλο, είναι οι νέοι του Πανεργιακού και στον δεύτερο η Λυρκία. Στο αθλητικό μας δελτίο να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο σε τοπικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο. Στην Α1 κατηγορία είχαμε τους αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής με τρεις ομάδες να συνεχίζουν αίτητες και να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Πρόκειται για τον Τριζινιακό, την Κοιλάδα και τα Δίδυμα. Δείχνοντας βέβαια ότι η υπόθεση τίτλος είναι πια υπόθεση της Τριζινίας Ερμιονίδας. Αν και βέβαια κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια, αφού ακόμα είναι πολύ νωρίς. Τέταρτη λοιπόν αγωνιστική και είχαμε τον ΠΑΟΚ Ξοποδίου να κερδίζει στην Παλαιά Επίδαυρο τον Ασκληπιό 2-1. Πρώτη νίκη για την Ερμιονίδα επί των Μεθάνων 2-1. Ο Τριζινιακός επιβλήθηκε του Δρεπάνου με σκορ 2-0, τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Γαλατά. Η Κορονίδα Κοιλάδας κέρδισε τον Αργοναύτη 2-1. Ο Ερμής Κιβερίου με την πρώτη συμμετοχή στον πάγκο του νέου του προπονητή του Λουκά του Κούρου συνέντευξε στα ίδια τον Κεραφνό 6-2, πετυχαίνοντας και αυτό την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Τέλος, ο Ποστινάς Δίδυμων πέρασε από την Ένωση Λέρνας κινούντας 1-0. Τριζινιακός, Κοιλάδα και Δίδυμα έχουν από 12 βαθμούς του Κουτσοπόδη 7, από 6 Μέθανα, Αριστείωνας και Κυβέρη, 5 η Αθλητική Ένωση Λέρνας, 4 ο Ασκληπιός, 3 ο Αργοναύτης, τα ίδια η Ερμιονίδα, 1 βαθμό το Δρέπανο, εκτός πρωταθλήματος η ομάδα του Πόρου. Στην Α2 κατηγορία έχουμε τους αγώνες τους τρίτης αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο είχαμε τους νέους του Πανεργιακού να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας συγκεντρώσει 9 βαθμούς. Και στον δεύτερο όμιλο να προηγείται η Λυρκία επίσης με 9 βαθμούς, με 3 νίκες δηλαδή σε 4 αγώνες. Τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο: Ποστινάς Πόρου Ασίνη 6-0, Νέοι Πανεργιακού Πάμι Ιδεατικός 4-0, Ατρόμητος Κοινοχωρίου Τοξότης 5-4 και Απόλλωνας Άργους Διομήδης 2-5. Η βαθμολογία είναι: Νέοι Πανεργιακού 9 βαθμοί, Ποστινάς Πόρου 7, Διομήδης 7, Ασίνη 4, Πάμι Ιδεατικός 3, Ατρόμητος Κοινοχωρίου 3, Τοξότης 1 βαθμό και Απόλλωνας κανένα βαθμό. Και στο δεύτερο όμιλο, επίσης τρίτη αγωνιστική, Προσίμνη Πανιώνιος 3-2, Λυρκία Σπέτσες 1-0, Ατρόμητος Παναρτίου Διοβνιώτης 3-1 και Αχιλλέας Φιχτίων Πανανηφιακός 5-1. Η Λυρκία πρώτη με 9 βαθμούς, ακολουθούν με 7 βαθμούς Παναρίτη και Προσίμνη, 6 οι Σπέτσες, 3 ο Αχιλλέας Φιχτίων, από 1 βαθμό Διοβνιώτης και Ανηφί και κανένα βαθμό για τον Πανιώνιο.